Σε αποκαλύψεις προέβη η γερμανική εφημερίδα Die Welt, οι οποίες αναμένεται να ενεργοποιήσουν τσουνάμι εξελίξεων. Σε δημοσίευμά της, η εφημερίδα δημοσίευσε αλληλογραφία μεταξύ του Ινστιτούτου Koch και του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, όπου ζητήθηκε από τους επιστήμονες να στηρίξουν τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα των lockdowns. Την ίδια ώρα, γερμανικό δικαστήριο ακυρώνει την νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας, διότι δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς. Η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας προσέλαβε επιστήμονες από το Ινστιτούτο Koch και πολλά πανεπιστήμια, προκειμένου να δικαιολογήσουν τα αυστηρά μέτρα περιορισμού των κοινωνικών επαφών στη χώρα. Τα έγγραφα, περισσότερα από 200 σελίδες, που ανακτήθηκαν από την εφημερίδα μετά από μια νομική αντιπαράθεση με το Ινστιτούτο Koch, αποκαλύπτουν την εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των ερευνητών ιατρών. Σύμφωνα με την αλληλογραφία, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκους Κέρμπερ ζητά από τους ερευνητές να αναπτύξουν ένα επιστημονικό μοντέλο για την εξάπλωση των κρουσμάτων, σύμφωνα με το οποίο θα παρέχεται στήριξη για προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, δηλαδή όσα οδήγησαν στα δύο lockdowns που αποφασίστηκαν. Σε μόλις 4 ημέρες, οι επιστήμονες που εργάζονταν σε στενό συντονισμό με το Υπουργείο δημιούργησαν ένα απόρριτο κείμενο εργασίας, το οποίο περιέγραφε ένα χειρότερο σενάριο, βάσει του οποίου πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα μπορούσαν να πεθάνουν από τον ιό COVID-19, εάν η κοινωνική ζωή συνεχιζόταν όπως ήταν πριν την πανδημία. Με βάση τις εν λόγω ιδιαίτερα αρνητικές προβλέψεις, το γερμανικό κράτος προχώρησε σε σαρωτικές νομοθετικές αλλαγές σε νομοθετικές πράξεις που αφορούσαν τις ατομικές ελευθερίες, προκειμένου να ισχύσουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα στις κοινωνικές επαφές, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοφανών lockdowns που ξεκίνησαν τον Μάρτιο. Με λίγα λόγια, οι Γερμανοί αξιωματούχοι δωροδόκησαν το Ινστιτούτο Koch και όχι μόνον για την παραγωγή τρομοκρατικών μοντέλων ως προς την εξάπλωση της υγειονομικής κρίσης, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για τη θέσπιση αντισυνταγματικών νόμων. Όπως φαίνεται βέβαια, η γερμανική δικαιοσύνη εξακολουθεί να είναι ανεξάρτητη και οι νόμοι αυτοί κρίνονται ο ένας μετά τον άλλον αντισυνταγματικοί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα 19 Φεβρουαρίου και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παρέμβαση στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής πραγματοποίησε ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης για τις προσλήψεις στις δημόσιες συγκοινωνίες. Πάμε να παρακολουθήσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Τηλιανίδης και μετά ο κύριος Πολάκης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είχε δηλώσει νωρίτερα. Αν θέλει ο κύριος Πολάκης να προηγηθεί, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπάσει περιπτώσει. Όχι, εσύ με έχεις δαλεί. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω από αυρότητα, γνωρίζοντας και την ποιότητα της προηγούμενης συνεργασίας μας. Λοιπόν, με την υφαλιότητα και την ψυχραιμία της εμπειρίας, θα μου επιτρέψετε με λύπη μου να διαπιστώσω ότι επιστρέφουμε σε μία εποχή λαϊκισμού που εγώ ως παλαιότερος Υπουργός Μεταφορών εβίωσα μετά την πτώση της κυβέρνησης του 2009. Και τότε η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εμπήκε στον πειρασμό να εργαλειοποιήσει τις προσλήψεις που έγιναν στο μετρό, στον ηλεκτρικό, στο τραμ κτλ. Εγώ ήμουν ο Υπουργός που τις διεκπεραίωσε, όχι που τις διενήργησε. Αυτός δηλαδή που ολοκλήρωσε τις τυπικές διαδικασίες, όχι αυτός που έκανε τις επιλογές, για να είναι σαφές. Τότε λοιπόν αμέσως η κυβέρνηση μετά τις εκλογές κατήγγειλε αυτό που κάνουν και οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Τον τρόπο. Κατηγορήθηκε δε η προηγούμενη κυβέρνηση Καραμαλή από μια λιγμένη ανεξάρτητη αρχή, όχι συνταγματική τότε, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ότι παρανόμως προσέλαβε κάποιους. Αποτέλεσμα ήτανε η πράξη του επιθεωρητή να καταπέσει, διότι ήταν άκυρη, γιατί ό,τι ελέγχους έκανε κατ' εντολήν ή από μόνος του, προφανώς δεν ήταν βάσιμοι και τυπικά και ουσιαστικά βγήκαν άκυροι. Οι υποθέσεις δε των προσλήψεων όταν επήγα στη δικαιοσύνη, όλες δικαιώθηκαν. Οι απολυθέντες επαναπροσλήφθηκαν, αποζημιώθηκαν, γιατί κάλυπταν πραγματικές ανάγκες των οργανισμών. Και βεβαίως, μετά την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων, αποδείχθηκε ότι ήταν χρήσιμος ο αριθμός των προσληφθέντων για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και οι επεκτάσεις που έγιναν στο δίκτυο και η αναγκαιότητα να λειτουργεί το δίκτυο 24 ώρες το 24ωρο προς όφελος της κοινωνίας. Ουσιαστικά, δηλαδή, προκλήθηκε τότε μια νέα πλατεία κλαθμόνος, η οποία πιστεύω ότι πάει να
χτιστεί και σήμερα ξανά από τη σημερινή αντιπολίτευση, με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στην οικονομία, στη ζωή των ανθρώπων και στην αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών τους οποίους, κύριε Υπουργή, διοικείτε σήμερα. Εγώ επανέρχομαι για να αναδείξω την αντίφαση του ΣΥΡΙΖΑ σε μία συζήτηση που κατά κόρον κάναμε και στην αναθεώρηση συντάγματος. Είχαμε πει τότε, είχα πει εγώ προσωπική άποψη και συμφώνησαν οι περισσότεροι και ο κύριος Κατρούγκαλος που ήταν εισηγητής από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ανεξάρτητες αρχές αποτελούν τη θεσμική ομολογία της ανεπάρκειας ή της χρεοκοπίας του πολιτικού συστήματος. Την αδυναμία δηλαδή του πολιτικού συστήματος να αναλάβει την ευθύνη όταν χρειάζονται προσλήψεις, να κάνει προσλήψεις. Όταν χρειάζεται να αγοράσει λεωφορεία, να αγοράσει λεωφορεία. Όταν χρειάζεται να κάνει υποδομές, να κάνει υποδομές. Ό,τι δεν μπορούσε να κάνει το πολιτικό σύστημα, γιατί βούλιαζε σε αυτόν τον λαϊκισμό που περιέγραψα, προσπάθησε να το δώσει σε δίθεν ανεξάρτητες αρχές. Έρχομαι τώρα στην ουσία. Αναμφισβήτητα το ΑΣΕΠ, κύριε της αντιπολίτευσης, ήταν. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Ήταν για την εποχή του κάτι καινοτόμο. Διότι διασφάλιζε την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης. Αυτό όμως δεν σημαίνει και αξιοκρατική επιλογή, δηλαδή ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Διότι αν ανήκει σε μια μειονεκτική ομάδα και αν παραδείγματος χάρη έχεις και κάποια άλλα κοινωνικά ή άλλα κριτήρια, κρίνεσαι αντικειμενικά κατάλληλος. Όταν όμως πας να οδηγήσεις το σειρμό, κρίνεσαι ακατάλληλος. Γιατί τα ουσιαστικά προσόντα πολλές φορές αξιολογούνται με άλλους τρόπους. Εσείς θα παίρνατε στη δουλειά σας κάποιον χωρίς να το δείτε επειδή είδατε ένα βιογραφικό στα χαρτιά ή επειδή σας είπε ότι έχει μόρια. Δεν θα θέλατε να το δείτε και να διαπιστώσετε την ικανότητά του να οδηγήσει ένα σειρμό, να διενεργήσει ελέγχους, να διοικήσει μια μονάδα, να έχει την ευθύνη να φέρει αποτελέσματα. Το ότι κάποιοι, κατά τη γνώμη μου, κακοί πολιτικοί του παρελθόντος, μερικά εργαλεία αξιολόγησης τα χρησιμοποίησαν στρεβλά, δεν φταίνε τα εργαλεία. Φταίνε αυτοί που τα χρησιμοποίησαν στρεβλά. Και αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα σε αυτή την κατάσταση η κυβέρνηση, η οποία ενώ από το Σύνταγμα έχει το δικαίωμα μόνη της λόγω της εκτάκτου καταστάσεως, όπως είπε ο Υπουργός σωστά προηγουμένως, να διενεργήσει άμεσα προσλήψεις και να καλύψει τις ανάγκες με ό,τι κριτήρια πρέπει, ζητά για τους λόγους αυτούς που έχουν κυριαρχήσει στο δημόσιο διάλογο τη συμβολή της ανεξάρτητης αρχής. Και η ανεξάρτητη αρχή ανταποκρίνεται και βάζει τους κανόνες. Οι κανόνες στηρούνται στην πρώτη φάση και πάμε μετά στις επιλογές. Οι επιλογές γίνονται και με βάση αυτές τις επιλογές προχωράει στις προσλήψεις. Έχουμε λοιπόν ένα ποσοστό αστοχίας στις προσλήψεις, το οποίο είναι πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο που εσείς δημιουργήσατε. Άρα και στατιστικά ακόμα είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ακόμα και αν δεχθούμε ως ισχύον αυτό το σύστημα ως σωστό, πάλι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Έχουν αποδειχθεί ήδη τα στοιχεία αυτά και από τους υπουργούς και από τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει η υποκρισία σε αυτήν την αίθουσα. Να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Εδώ πάμε να δώσουμε πρακτικές λύσεις σε πρακτικά καθημερινά προβλήματα. Και άκουσα προηγουμένως κάποιοι να μέφονται την κυβέρνηση γιατί έκανε τη συνέργεια με το ΚΤΕΛ. Δεν το περίμενα από αριστερούς αυτό. Την πρότυπη εταιρεία λαϊκής βάσης, όπου οι ίδιοι μέτοχοι είναι και εργαζόμενοι. Οι ίδιοι μέτοχοι είναι και καθαρίστριες και οδηγοί και εισπράκτορες που θα έπρεπε να την έχουν κορυφή και οι άνθρωποι της αριστεράς που πιστεύουν υποτίθεται μια τέτοια αντίληψη. Αυτή την εταιρεία λαϊκής συμμετοχής εσείς τη μέμφεστε όταν έχει αποδείξει διαχρονικά ότι είναι το κοινωνικό μέσο μεταφοράς που στάθηκε στο πλευρό της φτωχής κοινωνίας του απομακρυσμένου χωριού, του απομακρυσμένου φτωχού και υποβαθμισμένου οικισμού. Εγώ θα ζητούσα από εσάς σε αυτούς να δείχνετε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τη δημοσιοϋπαλληλία η οποία πολλές φορές ξεχνιέται στο γραφείο ή μπαίνει σε έναν τέτοιο διαγωνισμό για να ζητήσει την άλλη ώρα να φύγει και να πάει κάπου αλλού. Ας δούμε λοιπόν, κύριε συνάδελφε, τα πράγματα όπως είναι. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έπραξε αυτό που έπρεπε να πράξει. Σαφώς είναι καλύτερη η πολιτική που ακολουθεί και πιο αποτελεσματική από αυτή που προϋπήρχε. Και θα ήταν χρήσιμο και για εσάς τους ίδιους, αν θέλετε να προσφέρετε υπηρεσία στον εαυτό σας, στο κόμμα σας και στην κοινωνία, όταν βλέπετε θετικές πρακτικές, να τις επικροτείτε. Ακούστε λίγο και τους παλιότερους. Όσοι ακολούθησαν τη δική σας τακτική, επήγαν από το 48% στο 4%. Μην γίνεστε συνεχιστές ενός κόμματος που καταπιήκατε.
Προβλήματα στα δίκτυα ίδρυυσης τριών οικισμών του Δήμου Μαρονίας Απών παρουσιάστηκαν από τις τελευταίες πλημμύρες του Φεβρουαρίου. Για το πρόβλημα αυτό, αλλά και τη λύση του, καθώς και για τους λόγους τους οποίους απαγορεύεται η οικιακή χρήση, μίλησε στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών, Ντίνος Χαριτόπουλος. Ακατάλληλο προσπόσιν είναι το νερό σε τρεις οικισμούς του Δήμου Μαρονίας Απών. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά τις τελευταίες πλημμύρες, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ντίνο Χαριτόπουλο, που σημείωσε ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει αποκατασταθεί. Παράλληλα, προέκυψε και ένα θέμα με το νερό σε κάποιους οικισμούς του Δήμου Απών. Ναι. Θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, όταν παρατηρηθήκαν οι τελευταίες πλημμύρες, είχαμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία μας δημιούργησαν προβλήματα στα δίκτυα υδροδότησης κάποιων οικισμών. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν η Αρίσβη, ήταν το Λοφάριο, ήταν και το Αρσάκιο. Υπήρχαν σπασίματα, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, η υπηρεσία έδρευσης του Δήμου, οι αιρετοί του Δήμου έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη και γι' αυτό τους συγχαίρω και τους ευχαριστώ και κατόρθωσαν χωρίς σχεδόν να υπάρξει καθυστέρηση, με τρόπο πραγματικά θα έλεγα αυτοθυσίες, διότι ήταν μέσα στα αναχώματα και μέσα στα πλημμυρισμένα κομμάτια του λύσου, να επανασυνδέσουν και να δώσουν το πολυπόθετο αγαθό του νερού σε όλους τους οικισμούς. Η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειάς μας, ως όφιλε και όπως γίνεται κάθε φορά, έστειλε ένα έγγραφο και ζήτησε να πούμε σε ποιες περιοχές υπήρξαν αυτές οι βλάβες της υδροδότησης. Έγιναν οι έλεγχοι. Από τους ελέγχους που έγινε, παρατηρήθηκε σε δύο χωριά, στο Λοφάριο και στο Αρσάκιο, να υπάρχουν κάποιες υψηλές τιμές που δεν επέτρεπαν την πόση του νερού. Ο Δήμος πρέπει αμέσως σε ανακοινώσεις για το θέμα αυτό. Ξαναγίνανε οι μετρήσεις και αποδείχθηκε ότι έχουν πέσει πάρα πολύ τιμές, αλλά κρατούμε μέχρι τη Δευτέρα ακόμα την απαγόρευση τουλάχιστον για οικιακή χρήση, μαγείρεμα κτλ. Και νομίζω ότι τη Δευτέρα, αν όχι τις επόμενες μέρες, θα έχει εξομαλοποιηθεί η κατάσταση και δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα οι κάτοικοι των οικισμών αυτών. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι ενεργοποιήθηκε άμεσα και πολύ δυναμικά και ο μηχανισμός που διαθέτει ο Δήμος, διότι ο Δήμος διαθέτει δύο εταιρείες, η μία να κάνει χλωριώσεις και η μία να κάνει αναλύσεις, ώστε να παρακολουθούν καθημερινά το θέμα και να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι μέσα στους 50 οικισμούς τα δύο προβλήματα και μέσα σε αυτό το σύντομο χρόνο ήταν κάτι λογικό, κάτι φυσιολογικό, το οποίο το αντιμετωπίζουμε με πολύ υπευθυνότητα και πολύ σοβαρότητα. Στα πλαίσια του προγράμματος Ίντερεκ Ελλάδας-Βουλγαρίας, ο Δήμος Μαρονίας Απών προβαίνει σε ορισμένες δράσεις με στόχο την τουριστική ανάδειξη του Δήμου και την προσέλκυση νέων τουριστών. Για το πρόγραμμα αλλά και για τις δράσεις τις οποίες θα αναπτυχθούν, μιλά στην κάμερα του τηλεοπτικού μας σταθμού ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών, Ντίνος Χαριτόπουλος. Ο Δήμος Μαρονίας Απών συμμετέχει ως εταίρος σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας Ίντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Το έργο έχει εγκριθεί προς χρηματοδότηση στην επενδυτική προτεραιότητα διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς και έχει σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μαρονίας Απών και ειδικότερα της περιοχής της Αρχαίας Μαρόνιας. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών, Ντίνος Χαριτόπουλος. Ο Δήμος Μαρονίας Απών, στα πλαίσια του προγράμματος Ίντερεκ, σε συνεργασία με φορείς του Δήμου Κύρτζαλη, έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα για την τουριστική ανάδειξη της περιοχής. Ιδιαίτερα δε για την τουριστική ανάδειξη της Μαρόνιας. Στα πλαίσια αυτά γίνονται κάποιες κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές και οι πρωτοβουλίες προβλέπουν αρχικά την έκδοση ενός τρίγλωσσου οδηγού για να μπορεί να έχει πρόσβαση στις βαλκανικές χώρες τουλάχιστον. Είναι η έκδοση ενός κόμικ το οποίο θα αναφέρεται περισσότερο για παιδιά στην ιστορία της Μαρόνιας, του Πολύφημου, της μυθολογίας του Οδυσσέα και αργότερα με κάποια συνέδρια τα οποία θα έχουν περισσότερο επιστημονικό αλλά και τεκμηριωτικό χαρακτήρα για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η ανάπτυξη. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ καταρχήν η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το Ίντερεκ και γι' αυτό προχωράμε το όλο έργο και από την άλλη η αύξηση της ροής των τουριστών, ειδικά τώρα σε μια περίοδο που με την καθίζηση λόγω του κοροναϊού όλη η παραλιακή ζώνη είχε μια φθήνουσα πορεία, να αυξήσουμε τις τουριστικές ροές για να δώσουμε μια ανάπτυξη και μια ανακούφιση στην περιοχή μας. Καθημερινά δίνουν μάχη εκπαιδευτικοί για να πραγματοποιείται ασφαλές το μάθημα στις αίθουσες και να μην χάνουν τα μαθήματά τους οι μαθητές. Τα τεστ τα οποία πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, αναφέρει στην κάμερα του τηλεοπτικού μας σταθμού ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ροδόπης Μιχάλης Βασιλιάδης, ο οποίος κάνει και αναφορά στις νέες ρυθμίσεις τις οποίες ψηφίστηκαν.
Σε πλαίσιο ασφαλής λειτουργίας γίνονται καθημερινά τα διαζώσιμα θύματα στα σχολεία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Μιχάλη Βασιλιάδη, που ανέφερε τα μέτρα που τηρούνται. Τα σχολεία αυτή την περίοδο, ειδικά για την περιοχή μας, λειτουργούν κανονικά, μέσα σε ένα πλαίσιο και σε ένα πλάνο ασφαλής λειτουργίας. Αυτό οφείλεται βεβαίως κατά κύριο λόγο στους κατατόπους διευθυντές των σχολικών μονάδων, στους υποδιευθυντές, το διοικητικό κομμάτι δηλαδή, αλλά κυρίως στους συνανέφους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καθημερινά δίνουν τη μάχη της εκπαίδευσης, της παιδείας, αλλά και τη μάχη της υγείας, να βγούμε ασφαλείς από αυτή τη διαδικασία. Δεν υπήρχαν βέβαια από το προηγούμενο καλοκαίρι, ένα χρόνο και μετά, ένα χρόνο κλείνουμε για την πανδημία. Δεν υπήρχαν και εκείνες οι κατάλληλες συνθήκες από το Υπουργείο, η βοήθεια δηλαδή, αυτά που έχουμε καταθέσει και σαν κεντρικό σιδικάτο αλλά και σαν ΕΛΜΕ, όσον αφορά το πώς να λειτουργήσουν τα σχολεία. Δηλαδή, οι 15 μαθητές ένα τμήμα στην τάξη, με τεστ κορονοϊού σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Βέβαια, είναι θετικό το γεγονός ότι αυτή την περίοδο γίνονται, αλλά γίνονται με ένα καθυστερημένο ρυθμό, με ένα βαρύ ρυθμό θα λέγαμε, γιατί οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, την εικόνα που έχω, αρκετοί κάναν τα τεστ, αλλά αργήσαν να τα κάνουν. Το θεωρούμε όμως θετικό παρά τα αυτά, και η λειτουργία αυτή την περίοδο γίνεται με ανοιχτά παράθυρα, κάθε 20 λεπτό, συγγνώμη, ανοίγουμε τα παράθυρα μέσα από την τάξη 10-15 λεπτά περίπου. Αυτό βέβαια επιβαρύνει όσον αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες μέσα στις τάξεις. Καταλαβαίνετε τι θέλουμε να πούμε. Όμως δεν πρέπει, πρέπει να είμαστε ασφαλείς. Πρέπει να λειτουργήσουμε όπως πρέπει να λειτουργήσουμε σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών. Και αυτό πράττουμε και ελπίζουμε ότι τα σχολεία στην δικιά μας την περιοχή, όσον αφορά τη δικιά μας την περιοχή, να μην κλείσουν. Στις νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν και αλλάζουν τους κανόνες των πανελλαδικών και ιδιαίτερα προς το τέλος της χρονιάς, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κύριος Βασιλιάδης. Ψηφίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχώς οι ρυθμίσεις, οι οποίες είναι λίγο αρνητικές κατά την προσωπική μου άποψη και γενικότερα κατά το συνδικάτο. Και αυτές οι ρυθμίσεις είναι γενικά που έχουν να κάνουν με τις πανελλαδικές εξετάσεις, το σύστημα της βάσης εισαγωγής, το πώς θα εισάγονται τα παιδιά. Με το βάση του 10 έχει υποθεί, αλλά θα το δούμε και αυτό πώς θα γίνει. Αλλά εκείνο που είναι το πιο αρνητικό κατά εμένα και την προσωπική μου άποψη είναι ότι φτάνουμε προς το τέλος της σχολικής περίοδου, σε μια περίοδο η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη, θα έλεγα υγειονομικά. Είναι, θα λέγαμε εντός εισαγωγών, πόλεμος. Τα παιδιά αυτή την περίοδο, στο περισσότερο κομμάτι πανελλαδικά, κάνουν μαθήματα μέσω της τηλεκπαίδευσης, η οποία τηλεκπαίδευση έχει τα δικά της προβλήματα, το δικό της ρυθμό. Δυστυχώς πολλά σχολεία υπάρχουν ακόμα κενά πανελλαδικά εννοώ. Στη δικιά μας την περιοχή όμως τα κενά είναι λιγότερα σε ειδικές περιπτώσεις όπως το μουσικό και σε άλλες ειδικότητες. Στη γενική παιδεία έχουν καλυφθεί. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό που αλλάζει στη ρύθμιση είναι ότι αλλάζουν τα μηχανογραφικά, αλλάζουν δηλαδή οι κανόνες λειτουργίας των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό είναι ένα αρνητικό, διότι οι μαθητές ξεκίνησαν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο με μία άλλη σκέψη, ότι θα λειτουργήσουν, ότι θα διαγωνιστούν, να το πούμε καλύτερα, με αυτούς τους συγκεκριμένους κανόνες που ξέραν οι μαθητές από την προηγούμενη σχολική χρονιά, και έρχεται και αλλάζει προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, αλλάζει το σύστημα. Θα μου πείτε, έτσι πρέπει να γίνει ενδεχομένως? Όχι, βέβαια. Θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία η κυρία Κεραμέως διαλόγου, στον δρόμο του διαλόγου με την γονεϊκή κοινότητα, με τους ίδιους τους μαθητές, και όχι να γίνονται αλλαγές για τους μαθητές χωρίς τους μαθητές. Θεωρώ ότι θα επηρεάσει αρνητικά και την ψυχοσύνθεση των μαθητών, αυτές οι αλλαγές θα τις επηρεάσουν. Δυστυχώς τα κακά της παιδείας, αλλάζουμε ένα σύστημα προς το τέλος των εξετάσεων, προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, είναι αρνητικό. Και αυτά που αλλάζουν είναι, και θα ήθελα να σας τα καταθέσω, είναι τα εξής. Ότι, και περιμένω να δούμε και τις εγκυκλίους βέβαια, θα γίνονται 2 μηχανογραφικά στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να δούμε και πώς θα λειτουργήσει αυτό. Και ότι αλλάζει η βάση εισαγωγής, όπως σας έχω πει, δηλαδή κάθε τμήμα, κάθε πανεπιστήμιο θα ορίζει εκείνο τη δικιά του βάση εισαγωγής, το πώς θα μπαίνουν τα σχολεία. Ίσως είναι και αρνητικό για τα περιφερειακά πανεπιστήμια και τμήματα, που θα δούμε ότι κάποια δεν θα έχουν και κόσμο να τα γεμίσουμε με φοιτητές. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, αν αυτές οι αλλαγές σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και δύσκολη περίοδο γίνονται εις βάρος της δημόσιας δωρεάν παιδείας και υπέρ κάποιων άλλων συμφερόντων. Μένει να το δούμε. Έχουμε καταθέσει την άποψή μας και στη δικιά σας εκπομπή, αλλά και στο δημόσιο κομμάτι. Το έχουμε καταθέσει την άποψή μας ότι αυτές οι ρυθμίσεις, οι οποίες έρχονται αλυσίδα-αλυσίδα, είναι ρυθμίσεις οι οποίες υποβαθμίζουν έτσι περαιτέρω το δημόσιο δωρεάν παιδεία και αναβαθμίζουν κάποιες δομές οι οποίες για μας είναι λίγο περίεργες για αυτή την περίοδο. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την επανεκκίνηση των πληστηριασμών παρά την παράταση στο lockdown αλλά και τα περιοριστικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Για να συζητήσουμε για το σημαντικό αυτό ζήτημα, φιλοξενούμε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, κύριο Παναγιώτη Καλόφωνο. Κύριε Καλόφωνο, να σας καλησπέρισουμε.
Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους όσους μας βλέπουν. Να είστε καλά. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν με τους πληστηριασμούς, κύριε Καλόφωνε? Έχει δοθεί μία αναστολή όσον αφορά προς την έναρξή τους, αλλά πώς αναμένεται να εξελίχθει το ζήτημα αυτό? Το ζήτημα εξελίσσεται με έναν πολύ δραματικό τρόπο, διότι έχουμε φτάσει και είμαστε πλέον, αν μπορούσαμε να το πούμε με όρους φυσικούς, στο μάτι του κυκλώνα. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι απλώς υπάρχει μία φαινομενική ησυχία, αλλά αυτό που έρχεται είναι πάρα πολύ δραματικό. Και είναι δραματικό διότι όλοι οι φορείς, είτε λένε τράπεζες, είτε φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται τα δάνεια των τραπεζών, έχουν ξεκινήσει όλη τη γραφειοκρατία υπογείως, ώστε να είναι έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί όταν ξεκινήσουν. Για τους μεν ανθρώπους που έχουν την εμπορική ιδιότητα από τις 15 Μαρτίου, για τα δε φυσικά πρόσωπα από την 1η του Ιουνίου. Εκείνο που θα ήθελα να διαχωρίσω είναι τα χρέη των ως προς τα χρέη των τραπεζών ισχύουν αυτές οι ημερομηνίες. Υπάρχει από την άλλη μεριά χρέη προς το δημόσιο, τα οποία όμως είναι πολύ σοβαρά. Και εδώ θα ήθελα να το δούμε στη συνέχεια τι μέλη γενέστε. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενη πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Τα χρέη του προς το δημόσιο, παραδείγματος χάρη, έχουν ανασταλεί μέχρι το τέλος του χρόνου, με τη θεωρία που ισχύει για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί κάποια στάση, έχουν με κρατική εντολή σταματήσει να εργάζονται ή έχουν θέματα τα οποία τους σταματάνε, όπως είναι θέματα των τουριστών, οι άνθρωποι του επισκεπτισμού, οι οποίοι έχουν μπει σε αργία διότι δεν λειτουργεί σχεδόν τίποτα. Αυτοί λοιπόν έχουν το δικαίωμα να το αναστείλουν, παρότι γίνονται κινήσεις ούτως ή άλλως, απλώς είμαστε σε μία κατάσταση αναμονής. Πώς σχολιάζετε εσείς το γεγονός αυτό, καθώς βρισκόμαστε στην υγειονομική κατάσταση την οποία βρισκόμαστε, με τα πολύ αυστηρά μέτρα, με την αγορά και τους επαγγελματίες να βλέπουν να συνεχίζονται να είναι κλειστά τα καταστήματά τους, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή για αυτούς τους ανθρώπους και κατά τη διάρκεια της χρονιάς? Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δραματική, ούτως ή άλλως δεχόμαστε πάρα πολλά τηλέφωνα από τους ανθρώπους του επισκεπτισμού, με την επίκληση να τους διορθώσουμε είτε να τους συνδέσουμε το ρεύμα που τους το κόβουν διότι δεν έχουν να πληρώσουν, είτε με τις οχλήσεις των τραπεζών που ναι μεν δεν προχωρούν σε πληστηριασμούς, όμως κυνηγούν τους δανειολήπτες στην κυριολεξία με σκοπό να τους κάνουν είτε να ρυθμίσουν τα δάνειά τους ή να τους απαντήσουν με έναν τρόπο που σημαίνει ότι οι τράπεζες θα προχωρήσουν τις διαδικασίες για τους πληστηριασμούς. Δυστυχώς είναι δραματικό, διότι η κυβέρνηση σταμάτησε τον νόμο Κατσέλη που υπήρχε για την προστασία της πρώτης κατοικίας στις 31 12 το Δεκέμβριο που μας πέρασε του 2020. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα πολύ σοβαρά θέματα που αναφέρατε της πανδημίας και των προβλημάτων. Το μόνο που βλέπουν είναι τη διμερή σχέση μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη. Δεν τους απασχολεί τίποτε άλλο, ούτε προβλήματα υγείας, ούτε θάνατοι, ούτε οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στους πελάτες τους. Είναι λοιπόν αποφασισμένοι και η κυβέρνηση, καλός ή κακός, έχει ενσκύψει σε αυτή τη λογική, διότι οι θεσμοί με κάποιο τρόπο τους διαμηνύουν ότι εάν το πτωχευτικό δίκαιο δεν υλοποιηθεί στις ημερομηνίες που έχουν εξαγγείλει, 15 Μαρτίου ή 1η Ιουνίου, δεν πρόκειται να λάβουν τα χρήματα με τα οποία έχουν μπει στην άκρη για να τα πάρει η Ελλάδα στην πρώτη δόση μετά την Άνοιξη. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι είμαστε μεταξύ σφύρας και άκμονος, μεταξύ της σκύλας και της χάριβδης για το θέμα των σπιτιών. Πρέπει, νομίζω, οι άνθρωποι να είναι πάρα πολύ προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι, είτε καλώντας εμάς, είτε βρίσκοντας τους δικούς τους ανθρώπους, δικηγόρους, οικονομολόγους, λογιστές, ώστε να τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στην όλη
διαδικασία. Μάλιστα. Κύριε Καλόφωνε, τι δυνατότητα υπάρχει στους δανειολήπτες για να επεκτείνουν την αναστολή δόσεων των στεγαστικών τους δανείων? Είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες. Οι δυνατότητες υπάρχουν εφόσον ο πιστωτής, λέγε με τράπεζα, συνενέσει να το κάνει. Μάλιστα. Διότι υπάρχει το όριο των 9 μηνών που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, από το οποίο δυσκολεύονται όλοι μαζί, τράπεζες και κυβέρνηση, να το παρατείνουν περαιτέρω. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, όπως τους χαρακτηρίζει η τράπεζα, τι ακριβώς συμβαίνει με τη ρύθμιση των δικών τους κόκκινων δανείων? Θεωρούμε ότι οι τράπεζες έχουν επιδείξει, θα έλεγα μάλλον, βαριά αμέλεια ως προς την ανέβρεση και τον καθορισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών. Mm-hmm. Το ότι υπάρχουν χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι αδυνατούν λόγω οικονομικών συνθήκων να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, δεν τους συνιστά ως στρατηγικούς κακοπληρωτές, διότι οι τράπεζες έχουν και τους φορείς, υπάρχει ο Τηρεσίας, υπάρχουν μια σειρά από άλλες εταιρείες και υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να βρουν τα περιουσιακά στοιχεία των στρατηγικών κακοπληρωτών. Ούτως ή άλλως ο νόμος περιγράφει και την οικογενειακή ευθύνη που έχουν. Θα τους ζητήσει όταν θα μπουν στην πλατφόρμα να περιλάβει και τα στοιχεία όλης της οικογένειας, οπότε μπορεί να τους βρει. Θεωρητικά λοιπόν δεν έχουν εξασκήσει αυτό το δικαίωμα, παρά με μια ολιγορία χαρακτηρίζουν το σύνολο των ανθρώπων που δεν μπορούν να πληρώσουν ως στρατηγικούς κακοπληρωτές. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται νόμιμο, αλλά σίγουρα είναι ανήθικο. Μάλιστα. Και μία ερώτηση ακόμη όσον αφορά τα δάνεια. Το πόσο αυξήθηκαν τα κόκκινα δάνεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κύριε Καλόφωνε? Τα δάνεια έχουν αυξηθεί. Δεν υπάρχουν ακριβείς μετρήσεις, διότι δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι έχουν γίνει μια σειρά από αναστολές. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι πρέπει να κάνουν πολύ καλούς υπολογισμούς όλοι οι δανειολήπτες, διότι θα πρέπει από τη μια μεριά να ρυθμίσουν τα δάνειά τους με κάποιο τρόπο, ώστε να μην θεωρηθούν μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες, όπως λέγαμε στον προηγούμενο νόμο, αλλά ότι δεν συνεργάζονται με τους πιστωτές για να αποπληρώσουν, και θα πρέπει να δουν πλέον τι ακριβώς μπορούν να σώσουν και τι μπορούν να ρευστοποιήσουν με κάποιο τρόπο ώστε να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Έχουμε φτάσει δυστυχώς στο ΚΕΠΕΝΤΕ, και αυτό που διαπιστώνουμε είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση που διαμορφώνεται, απλώς δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα το μεγάλο boom των κατασχέσεων. Μάλιστα. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν και μέσα από την ηλεκτρονική σας σελίδα, αλλά και στα τηλέφωνα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, που πάντα βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει και να εξυπηρετήσει τους πολίτες στα σημαντικά αυτά ζητήματα. Μπορούν να μας βρουν στο 210-88-17-730 ή στα www.epsilonkepsilon.gr, όπου γράφονται πληροφορίες, υπάρχουν τα δελτία τύπου με πολλές αναλυτικές οδηγίες. Μάλιστα. Και βέβαια θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε το πρόβλημα κάθε ενός που θέλει να πάρει τις κατάλληλες έγκυρες πληροφορίες για να ανταπεξέλθει στο πρόβλημα αυτό. Μάλιστα, κύριε Καλόφωνε, ένα ακόμη ζήτημα το οποίο είχαμε θίξει και σε προηγούμενη συζήτησή μας όσον αφορά την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στην Ελλάδα. Εμείς εδώ τοπικά μπορεί να μην παρουσιάζουμε ιδιαίτερα προβλήματα πλέον όσον αφορά χρονικά τις παραδόσεις, καθώς το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν πολύ σοβαρά ζητήματα και εδώ στην περιοχή μας. Πώς όμως εξελίσσεται η κατάσταση αυτή στην υπόλοιπη Ελλάδα? Η κατάσταση, ακόμα προσπαθούμε να έχουμε δεχτεί έναν ηλικιώδη αριθμό καταγγελιών που έχει ξεπεράσει τις 2.700 καταγγελίες. Μάλιστα. Οι ταχυμεταφορείς, καλός ή κακός, δεν φρόντισαν να αναδιοργανωθούν, να αναδιοργανώσουν τις επιχειρήσεις τους για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το τεράστιο φορτίο που δημιουργήθηκε. Έτσι και οι καταναλωτές ταλαιπωρούνται, ενώ έχουν πληρώσει ένα πολύ σοβαρό ποσό για να φτάσει το δέμα τους έγκαιρα στην πόρτα τους, και με πολύ περισσότερα χρήματα από ότι αν πήγαινε με ένα απλό ταχυδρομείο, θα λέγαμε. Και είναι λυπηρό, διότι και οι εργαζόμενοι στις ταχυμεταφορές είναι πάρα πολύ πιεσμένοι
και εξουθενωμένη, και από την άλλη μεριά έχουμε τους καταναλωτές που δεν έχουν λάβει τα δέματα τους. Ακόμα προσπαθούμε να ξεμπερδέψουμε κάποιες τέτοιες υποθέσεις. Και θα σας πω και όμως το ευχάριστο είναι ότι σε πάρα πολλές υποθέσεις έχουν αρχίσει οι ταχυμεταφορείς να αποζημιώνουν τους καταναλωτές για την καθυστέρηση που έχουν υποστεί. Μάλιστα. Κύριε Καλοφόντα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πολύ σημαντική ενημέρωση. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την περιοχή σας, την τόσο ευαίσθητη και κοινωνικά και εθνικά στην Ελλάδα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Παρακολουθήστε αυτή την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ την εκπομπή Αναλύσεις με καλεσμένους τον βουλευτή Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνο Χίτα και τον επικεφαλή της Παράταξης Πολιτών του Δήμου Κομοτηνής Σπάρτακο Κώστα Καραΐσκο σε μια συζήτηση περί εθνικών μειονοτήτων, το ενδεχόμενο του νέου τρόπου εκλογής μουφτίδων καθώς και σημαντικά ζητήματα εθνικής πολιτικής. Σε άλλο προκάλεσε στη Βουλή το άρθρο 8 του νομοσχεδίου για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την παράγραφο 1, στο οποίο γινόταν λόγος για εθνικές μειονότητες. Το επίμαχο άρθρο εντοπίστηκε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Αποτελεί ένα λάθος εκ παραδρομής ή εκ του πονηρού η αναφορά σε εθνικές μειονότητες στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Για να συζητήσουμε για το εν λόγω θέμα, έχουμε σήμερα κοντά μας τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Λύσης, κύριο Κωνσταντίνο Χίτα. Κύριε Χίτα, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Να σας δώσουμε το λόγο να σχολιάσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς προκάλεσε πολύ μεγάλο σάλλο και στη Βουλή, αλλά και στους απανταχού Έλληνες. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Ήταν πολύ έντονη η εβδομάδα και σε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα περίμενε κανείς να μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα μέσα. Πριν την έναρξη του νομοσχεδίου και τις προηγούμενες ημέρες, το καθημερινό μας briefing που κάνουμε με τους βουλευτές, με τον Αντώνη Μιλωνάκη που ήμασταν μαζί στο νομοσχέδιο, αλλά και τον πρόεδρό μας, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, όντως ο πρόεδρος εντόπισε το σημείο αυτό, το οποίο ήταν τραγικό. Τι έλεγε για να καταλάβει ο κόσμος, να πούμε έτσι απλά. Έλεγε λοιπόν με βάση το νομοσχέδιο για τα κανάλια, ας πούμε, για τις τηλεοράσεις, τα οπτικοακουστικά μέσα, ότι δεν θα πρέπει να υποκινούν βία κτλ. Ή να κάνουν σχόλια κατά φιλών, του φίλου, σεξουαλικότητας ή οτιδήποτε άλλο, μάλιστα. Είχε μέσα λοιπόν και τη λέξη εθνική μειονότητα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι τουλάχιστον εξοργιστικό, με την έννοια ότι το σύνταγμά μας και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μειονότητες εθνικές. Υπάρχει μία μειονότητα, δεν υπάρχει, μόνο Έλληνες, δεν είμαστε κάτι άλλο, δεν υπάρχουν εθνικές μειονότητες. Τι έχει γίνει τώρα? Είτε πήρανε αυτό που τους ήρθε από την Ευρώπη, το μεταφράσαν, γιατί ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έπρεπε να ενταχθεί στο ελληνικό δίκαιο και είναι τόσο επικίνδυνη και άσχετη που απλά το μεταφράσανε, το πήραν τη μετάφραση και το φέραν προς ψήφι στη Βουλή, γιατί στην Ευρώπη, σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν μειονότητες. Για παράδειγμα, στην Ισπανία υπάρχουν μειονότητες εθνικές. Στο Βέλγιο υπάρχουν εθνικές μειονότητες. Στη Γαλλία επίσης υπάρχουν εθνικές. Ναι, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εθνικές μειονότητες. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, τι θα ακούσουμε άλλο με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας? Αλλά να σας πω κάτι. Είτε δεν το είδανε και το φέραν προς ψήφιση έτσι, είναι επικίνδυνοι, το συζητάμε τώρα. Είτε το ξέρανε και το κάνανε επί τούτου, πάλι είναι επικίνδυνοι, σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν το θέμα το σηκώσαμε πάρα πολύ ψηλά. Είχα την τιμή να είμαι εισηγητής του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, οπότε κατά τη διάρκεια της ομιλίας πραγματικά σηκώσαμε πάρα πολύ ψηλά το θέμα. Κατόπιν καταθέσαμε και ένσταση αντισταγματικότητας, όπου εξηγήσαμε τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε αντισταγματικό το άρθρο αυτό. Στις αιτιάσεις, αν θέλετε, των υπολείπων κομμάτων, τα οποία ακούστε το αξίμορο, απορρίψαν την ένσταση για τη σταματικότητα της ελληνικής λύσης, ωστόσο παραδέχτηκαν και το κίνημα αλλαγής και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εδώ υπάρχει θέμα και θέμα και που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εξωτερική μας πολιτική κτλ. Είναι επικίνδυνο αυτό που κάναμε. Άνοιγε ο ασκός του αιώλου. Θα μιλάμε για τεράστιο εθνικό έγκλημα, έτσι και περνούσε αυτό. Σηκώσαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλά το θέμα, καταθέσαμε ένσταση αντισταγματικότητας και υποχρεώσαμε σε μια άτακτη υποχώρηση την κυβέρνηση και το συγκεκριμένο υπουργό, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, να το πάρει άρον-άρον πίσω και φυσικά η ελληνική λύση να δικαιωθεί για αυτήν την επιλογή. Και αυτός είναι και ο ρόλος ο δικός μας. Θέλετε, εμείς θέλουμε να έχουμε μια ουσιαστική αντιπολίτευση, μια ουσιαστική παρουσία μέσα στη Βουλή, η οποία επιτυχάνεται μόνο μέσα από τη σκληρή δουλειά, την προσοχή, την παρατήρηση και πρώτα την Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορούμε να επιτρέψουμε εθνικά εγκλήματα κατά της πατρίδας μας. Ευτυχώς προλάβαμε τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό
και το πήρε πίσω. Μεγάλη ανησυχία διακατέχει τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας αλλά και Εξωτερικών για το τελικό περιεχόμενο της πρότασης, την οποία επεξεργάζεται χωρίς ακόμη να έχει καταλήξει οριστικά η Κοινοβουλευτική Διακομματική Επιτροπή της Θράκης, τόσο για τον νέο τρόπο εκλογής μουφτή, όσο και για τον νέο τρόπο ανάδειξης των προέδρων των διαχειριστικών βακουφικών επιτροπών της περιοχής. Η Διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη δημιουργήθηκε και με σκοπό να ενώσει χριστιανούς και μουσουλμάνους και όχι για να διχάσει το λαό. Κύριε Καραΐσκο, ποιες οι επιπτώσεις μιας τέτοιας προοπτικής? Όπως θυμάστε, κυρία Πασχαλίδου, εμείς ήμασταν η παράταξη εκείνη που εξ αρχής είπαμε ότι δεν είμαστε θετικοί απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία της διακομματικής και η οποία θα έδινε βέβαια αποτελέσματα μετά από 6 μήνες και τότε θα μιλούσαμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που πέρασε σαφώς το εξάμηνο, βρισκόμαστε στον 7ο μήνα, ακόμη δεν έχει βγει το πόρισμα, αλλά βλέπουμε να διαρρέουν στον τύπο διάφορες φήμες οι οποίες θίγουν ζητήματα τα οποία είναι πολύ κέρια για την περιοχή και για τα οποία κανένας δεν μας είχε προετοιμάσει. Δηλαδή η Επιτροπή υποτίθεται συγκροτήθηκε ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης και ξαφνικά από το πουθενά κάποιοι βάλανε μέσα στην ατζέντα της τα θεσμικά ζητήματα και χωρίστηκε σε δύο κομμάτια η Επιτροπή, ένα που θα εξέταζε την οικονομία και ένα τα θεσμικά ζητήματα. Ποια είναι αυτά τα θεσμικά ζητήματα δεν διευκρινίστηκε, αλλά όπως φαίνεται από όσα διαρρέουν μέσα από την Επιτροπή αφορούν συνολικά το μειονοτικό ζήτημα της Θράκης. Και μάλιστα φαίνεται να αφορούν την ανάδειξη των μουφτίδων και των προέδρων και των διοικητικών συμβουλίων στις διαχειριστικές επιτροπές και στις βακουφικές επιτροπές της μουσουλμανικής περιουσίας. Αυτά είναι κατεξοχήν ο πυρήνας του μειονοτικού ζητήματος στην περιοχή. Και από πού και ως πού τώρα ξαφνικά μας προκύπτει μια τέτοια αναθεώρηση ή πιθανότητα αναθεώρησης αυτών των σημείων, κανείς δεν έχει καταλάβει. Επίσης πρέπει να σας πω ότι εμείς ήρθαμε σε επαφή και από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε από τα Υπουργεία, κανένας υπηρεσιακός ή πολιτικός παράγοντας αυτή τη στιγμή, ούτε στο Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε στο Υπουργείο Παιδείας, δεν δείχνει κάποια ενημέρωση πρώτα απ' όλα για το ότι συζητείται και δεν δείχνει και καμία πρόθεση να μεταβάλει κάτι από την υπάρχουσα κατάσταση που έχουμε σήμερα στην περιοχή μας. Μάλιστα. Από πού και σπου λοιπόν προέκυψε αυτό το θέμα? Έχει να κάνει με την Προεδρία, με την κυρία Μπακογιάννη που προεδρεύει στην Επιτροπή? Έχει να κάνει με κάποιους παράγοντες οι οποίοι ενεπλάκησαν εκ των υστέρων? Έχει να κάνει με πιέσεις που ενδεχομένως δέχεται η ελληνική κυβέρνηση? Κανείς δεν γνωρίζει και είναι απορίας άξιο πραγματικά πως σε μια περιοχή όπου τα πράγματα κατά γενική ομολογία είναι ήσυχα εδώ και χρόνια δεν υπάρχει καμία σοβαρή αμφισβήτηση, δεν υπάρχει καμία φασαρία, απορούν και σίγουρα οι θεσμοί αυτοί, γιατί οι θεσμοί οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι από το ελληνικό κράτος, ξέρουμε ότι είναι οι μουφτίες, είναι οι διαχειριστικές και βακουφικές επιτροπές και είναι και τα ιεροσπουδαστήρια. Αυτούς τους θεσμούς της μειονοτικής κοινωνίας έχει αναγνωρισμένους η ελληνική πολιτεία και όλοι είναι, μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές, καλύτερα ή και πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια και αν έλειπαν μία-δύο ατυχείς επιλογές σε κάποια πρόσωπα θα ήταν ακόμη καλύτερα. Δεν ακούμε εμείς πουθενά κάποιο μειονοτικό φορέα ή κάποιους μειονοτικούς πολίτες να διαμαρτύρονται για τη λειτουργία του ενός ή του άλλου θεσμού. Μπορεί για το ιεροσπουδαστήριο ενδεχομένως να ακούστηκαν κάποιες διαμαρτυρίες σε επιμέρους ζητήματα, πράγματα όμως που τελικά ρυθμίστηκαν. Όλα λοιπόν είναι στη φάση της καλύτερης λειτουργικότητάς τους. Πώς προέκυψε αυτό το θέμα, κανένας δεν εξηγεί. Υποτίθεται ότι ζούμε σε μια δημοκρατία και ότι στο προσκήνιο και σε ένα καθεστώς διαφάνειας εξελίσσονται οι εθνικές μας υποθέσεις και όχι στα παρασκήνια και κάτω από το τραπέζι. Παρακολουθήστε αυτή την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου το βράδυ την καθιερωμένη εκπομπή Πολιτικές Αναφορές με τον Γεώργιο Μαλούση και τον επιστημονικό συνεργάτη του τηλεοπτικού μας σταθμού, θεολόγο, εκκλησιαστικό, ιστορικό και νομικό, κύριο Ιάννη Σιδήρα, με θέμα εκπομπή στη σχέση κράτους και πολιτών. Κυρίες και κύριοι, επειδή στην Ελλάδα πολλής λόγος γίνεται και ατέρμονες συζητήσεις για την σχέση των πολιτών με το κράτος, ενώ παράλληλα είναι μόνιμη η εχθρική διάθεση των πολιτών έναντι του κράτους. Εμείς στη σημερινή εκπομπή αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και να το εξετάσουμε σφαιρικά
και από διαφορετικές προσεγγίσεις. Καλέσαμε λοιπόν τον επιστημονικό συνεργάτη του τηλεοπτικού μας σταθμού, τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά, ο οποίος με την ιδιότητα του νομικού και ιστορικού θα συζητήσει μαζί μας το ενδιαφέρον αυτό ζήτημα. Κύριε Σιδηρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Μαλούση, καλησπέρα και στους αγαπητούς τηλεθεατές μας. Οφείλω να σας πω ότι σήμερα θα κολυμπήσουμε κατά το κοινό λεγόμενο σε βαθιά νερά, διότι είναι ένα θέμα φλέγων, διαχρονικό, με νομικές, ιστορικές, κοινωνιολογικές, ακόμη θα έλεγα και ψυχολογικές διαστάσεις. Η σχέση κράτους-πολίτη και επίσης η σχέση των πολιτών με την πολιτεία ή το κράτος. Ένα κομβικό ζήτημα το οποίο έχει μία ιδιαιτερότητα και λυπάμαι που το λέω, ειδικά στην περίπτωση του ελληνικού κράτους και των Ελλήνων πολιτών. Αυτό που μας απασχολεί είναι αυτή η σχέση να παρουσιαστεί στο τηλεοπτικό κοινό με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο για να δούμε ποια είναι τελικά τα αίτια αυτής της κακοδαιμονίας που μαστίζουν όλες αυτές οι αιτίες και αυτά τα αίτια αυτή την σχέση μεταξύ κράτους και πολίτη. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και πάλι στην εκπομπή μας, επειδή θεωρούμε ότι έχετε μια αντικειμενική σκέψη και προσέγγιση των ζητημάτων αυτών, γεγονός που κάνει το λόγο σας αποδεκτό από την πλειοψηφία του τηλεοπτικού κοινού. Κύριε Σιδηρά, θα θέλαμε αρχικά να προσδιορίσετε το περιεχόμενο της έννοιας κράτος για να έχουμε μια καλύτερη αντίληψη για όσα θα συζητήσουμε. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ λεπτή συζήτηση αυτό το ερώτημα, γεννά μια πολύ λεπτή συζήτηση, γιατί πολύ απλά θα δούμε και την νομική διάσταση του όρου. Καταρχήν οφείλω να σας πω ότι ετυμολογικά η λέξη κράτος προέρχεται από ένα ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που είναι το κρατέο κρατώ ή κρατίνο, που σημαίνει εξουσιάζω. Άρα το κράτος είναι αυτή η πολιτιακή οντότητα μέσα στην οποία εμπεριέχεται η έννοια της εξουσίας, της κρατικής εξουσίας. Αυτή η έννοια της κρατικής εξουσίας έχει μια συγκεκριμένη ονομασία για να την διακρίνουμε από άλλες εξουσίες. Ονομάζεται κρατική κυριαρχία. Άρα το κράτος σαν πολιτιακή οντότητα, σαν νομικό πρόσωπο, δεν είναι φυσικό πρόσωπο, δεν είναι άνθρωπος. Είναι λοιπόν δημιούργημα ιστορικών, κοινωνικών και άλλων καταστάσεων και γεγονότων που το 19ο αιώνα γέννησαν και δημιούργησαν τα γνωστά έθνη-κράτη. Το κράτος έχει συστατικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ο λαός. Ο λαός όμως όχι κοινωνιολογικά. Ο λαός υπό την ιδιότητα του πολίτου. Δηλαδή ο λαός απαρτίζεται από πολίτες που έχουν ρόλο μέσα σε αυτή την κρατική πολιτιακή οντότητα. Δεύτερον, έχει έδαφος. Το κράτος έχει επικράτεια, εδαφική επικράτεια, επί της οποίας κυριαρχεί ο νόμος του. Ο Σύλλογος Περπατορροδόπης και ο Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδας, Air Living, μετά και την συμμετοχή του στην Ομάδα Εργασίας του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη θεσμοθέτηση του προσωπικού βοηθού για τα άτομα με αναπηρία, διαπιστώνοντας την έλλειψη πληροφόρησης ως προς το τι είναι το επάγγελμα του προσωπικού βοηθού, πώς λειτουργούν τα συστήματα προσωπικής βοήθειας παγκοσμίως, αλλά και πώς στην Ελλάδα θα μπορέσουν να επωφεληθούν στο έπακρο τη θεσμοθέτησή του, προβαίνουν στην πραγματοποίηση μιας διαδικτυακής συζήτησης με ταυτόχρονη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Για να συζητήσουμε για την εξαιρετική αυτή δράση, έχουμε καλέσει σήμερα κοντά μας τον κύριο Σπύρο Νταντανίδη, κινηματογραφιστή και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Προβατών, καθώς αποτελεί και έναν εκ των ομιλητών της διαδικτυακής αυτής συζήτησης. Σπύρο, να σε καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Γιώργο, στα διοικητικά μου. Όλα καλά. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας, Σπύρο, με την εξαιρετική αυτή ημερίδα, να αναφερθούμε στον σκοπό της συζήτησης και να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο τηλεοπτικό μας κοινό. Λοιπόν, η ημερίδα βασικά
το webinar, το μικρό σεμινάριο, θα είναι τη Δευτέρα το απόγευμα. Μπορεί ο κόσμος να το δει μέσω του Facebook ή μέσα από το Zoom. Θα το κοινοποιήσουμε εμείς τη Δευτέρα το απόγευμα. Δεν είναι πολύ μεγάλο, θα διαρκέσει 2 ώρες, άντε λίγο παραπάνω, γιατί οι δερμινείς δεν μπορούν να δουλεύουν για πάρα πολλές ώρες. Το συνδιοργανώνουμε μαζί με τον iLiving, που είναι πανελλήνιος οργανισμός για την εξάρτητη διαβίωση. Έχουμε συμμετάσχει μαζί με τον iLiving στην ομάδα εργασίας για τον προσωπικό βοηθό που είχε κάνει το Υπουργείο Εργασίας, και ουσιαστικά προσπαθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα τι είναι ο προσωπικός βοηθός, γιατί αρκετοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν εσφαλμένα. Με λίγα λόγια, θα λύσουμε απορίες, και το βασικό κομμάτι ουσιαστικά του webinar είναι ότι θα μιλήσουμε 4-5 άνθρωποι για περίπου 1 ώρα και μετά θα απαντήσουμε ερωτήσεις. Δεν θα κάνουμε διάλεξη. Μάλιστα. Είναι εξαιρετική η διαδραστικότητα στην ημερίδα αυτή, στην συζήτηση, καθώς δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο να απαντηθούν και να λυθούν όλες οι απορίες του κοινού όσον αφορά το επάγγελμα του προσωπικού βοηθού. Σπύρο, να αναφερθούμε λίγο σε ποια άτομα απευθύνεται. Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε και για άτομα με νοητική βλάβη και για άτομα με κινητική βλάβη, αλλά το κοινό μας δεν είναι περιορισμένο, δεν είναι μόνο τα ανάπηρα άτομα και οικογένειές τους και ο κύκλος, τέλος πάντων, οι φίλοι τους ή οι προσωπικοί βοηθοί. Το κοινό μας είναι απλωμένο, είναι όσοι άνθρωποι μας ακολουθούν και μας ξέρουν, που κάποιοι είναι εντελώς άσχετοι από το χώρο της αναπηρίας, δεν έχουν σχέση, απλά γνωρίζουν τον περπατό ή τον αηλίκο. Και θέλουμε ουσιαστικά να δουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να λύσουν τα ταμπού, να σπάσουν τα ταμπού, ότι ας πούμε θέλουμε να σπάσουμε το ταμπού ότι δεν και καλά ο προσωπικός βοηθός είναι νοσηλευτής ή ότι δουλεύει 24 ώρες. Mm-hmm. Γιατί έχουμε συνδέσει, επειδή πρακτικά και επιδευμένα ουσιαστικά η κοινωνία βλέπει το ανάπηρο άτομο ως ασθενή ή ως κάποιον ο οποίος χρειάζεται φροντίδα, έχουμε συνδέσει το επάγγελμα προσωπικού βοηθού ως κάποιον ο οποίος δουλεύει αποκλειστικός ή ότι πρέπει να φοράει κοβιά ή κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Mm-hmm. Και θέλουμε ουσιαστικά να δώσουμε μια καθαρή εικόνα για το τι είναι αυτό το επάγγελμα, και όχι μόνο να δώσουμε μια καθαρή εικόνα, αλλά να ασκήσουμε και μια πίεση, να δώσουμε ένα παρόν σαν οργανισμοί και σαν ενεργοί ανάπηροι, για να πούμε ουσιαστικά ότι όχι απλά πρέπει να προχωρήσει το τι έγινε στην ομάδα εργασίας και να γίνουν τα πιλωτικά προγράμματα και να αρχίσει να τρέχει, αλλά να γίνει ένας θεσμός, όπως έχει υποχρέωση η χώρα βάσει των διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει, για να μπορέσουν τόσοι άνθρωποι, μιλάμε για ένα 6-7% συνολικά του πληθυσμού, είμαστε περίπου 15% από όλους Έλληνες ανάπηροι, το 6-7% χρειάζεται βοηθό. Αυτό το ποσοστό να μπορεί να ζει ανεξάρτητα, χωρίς να πρέπει να οργανώσει 65.000 πράγματα για να πάει κάποιο Σαββατοκύριακο, χωρίς να πρέπει να δεσμεύει μέλη της οικογένειάς του ή φίλους του για βασικές καθημερινές δραστηριότητες. Ο προσωπικός βοηθός μπορεί να δώσει σε οποιονδήποτε δεν έχει κινητικότητα ή έχει περιορισμένη νοητική αντίληψη ή για πολλές τέλος πάντων βλάβες, να του δώσει μια ελευθερία η οποία είναι δίκαιη, την οποία δικαιούται. Mm-hmm. Αυτό ουσιαστικά κάνει, και την μερίδα την κάνουμε και για να μάθει ο κόσμος όλοι ουσιαστικά περί τίνος πρόκειται, γι' αυτό μιλάμε και εδώ μαζί, γι' αυτό κάνετε και πάρα πολύ καλά από το σταθμό που θέλετε να το διαφημίσετε, και θέλουμε ουσιαστικά να διαδώσουμε αυτή την ιδέα για να μην μας βλέπει ο κόσμος σαν εξωγήινους ή σαν ανθρώπους, ξέρω εγώ, οι οποίοι χρειαζόμαστε εντάντεμα ή κάτι τέτοιο. Να τα σπάσουμε όλα αυτά και ουσιαστικά να γίνουμε ισότιμοι άνθρωποι, να μην μας καθιστά κανένα στερεότυπο και καμία παγιωμένη αντίληψη ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο περιθώριο. Αυτό θέλει.
Μάλιστα, Σπύρο, το επάγγελμα του προσωπικού βοηθού αποτελεί ένα νέο επάγγελμα. Μιλάμε τώρα για το άνοιγμα του. Έχει βάλει η ομάδα εργασίας ορισμένες προϋποθέσεις ή αντιγράφουμε έτσι καλές πρακτικές του εξωτερικού? Πόσο το έχουμε εξειδικεύσει μέχρι τώρα? Να πούμε ότι δεν έχει θεσπιστεί ακόμα το επάγγελμα. Το έχει υπογράψει, έχει γίνει η πολιτική απόφαση, η δέσμευση ότι θα θεσπιστεί το επάγγελμα του προσωπικού βοηθού, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα. Οφείλει να γίνει μέσα στο 2021. Και είναι καινούριο στην Ελλάδα, όχι ακριβώς, γιατί όλοι μας έχουμε προσωπικούς βοηθούς χρόνια τώρα. Mm-hmm. Απλά δεν έχουμε το δικαίωμα να τους πληρώσουμε νόμιμα. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι ή να κάνουμε κάτι πολύ περίεργο για νομικές διαδικασίες για να τους πληρώσουμε, αλλά όχι τα προσωπικούς βοηθούς, ή να τους πληρώσουμε μαύρα. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα, το επάγγελμα προσωπικού βοηθού υπάρχει επίσημα σε δυτικό κράτος από το 1970, να κάτι δεν είμαι ακριβώς σίγουρος. Θα μιλήσει γι' αυτό ο Καμίλα Μπουγκόρ τη Δευτέρα, μετά θα μιλήσει η κυρία Τρικαλιώτη για να μιλήσει για τις κινητικές δυνάμεις. Θα πω εγώ για τις κινητικές δυνάμεις. Η Μαρία Ιωσόβου, που είναι παλιά εργαζόμενη του Συλλόγου Προστατώ, είναι προσωπική βοηθός και τώρα εργάζεται στη Σουηδία. Τώρα εργάζεται ένα κέντρο αποκατάστασης. Η Μαρία θα μιλήσει για το ρόλο του βοηθού γενικότερα. Θα συντονίσει τη συζήτηση ο Αλέξανδρος Ταξιδάρης. Τώρα θα λέω αυτά, ξέρεις, πρέπει να τα πω και είναι και σημαντικό. Θα συντονίσει τις ερωτήσεις πίσω από τις κάμερες της Στέλλα Γιλοπούλου. Και θα μας βοηθήσει με την εικόνα και με όλα αυτά ο Μιχάλης Βαβλοκάς και η Μάικρο Ντάξη. Μάλιστα, να πούμε ότι μπορούν να παρακολουθήσουν την συζήτηση αυτή μέσω Zoom. Να πούμε ακόμη μια φορά ότι θα πραγματοποιηθεί αυτή τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα και θα μεταδίδεται live παράλληλα στις σελίδες του Facebook και του Οργανισμού Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδας iLiving, αλλά και του Περπατώ Ροδόπης. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ πολύ, Φωτεινή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τη νέα του μουσική δουλειά παρουσιάζει στην κάμερα του τηλεοπτικού μας σταθμού ο Θρακιώτης μουσικοσυνθέτης Χρήστος Χατζόπουλος, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες την παρουσίασε και διαδικτυακά. Για τα όσα περιλαμβάνει το νέο του έργο, το πόσο δύσκολο είναι εν μέσω καραντίνας να εξελιχθείς μουσικά, αλλά και την πολύ μεγάλη ανάγκη του κόσμου για την επαφή με τη μουσική και τους καλλιτέχνες, μας μιλά ο κύριος Χατζόπουλος. Η θρακιώτικη τριλογία περιλαμβάνει νέα δουλειά του μουσικοσυνθέτη Χρήστου Χατζόπουλου, που σημείωσε ότι πηγή έμπνευσης ήταν η οικογένειά του. Γι' αυτό και η τριλογία περιλαμβάνει χορούς που έχουν τα ονόματα της συζύγου και των παιδιών του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που υπάρχουν να γίνει μια δουλειά εν μέσω πανδημίας, αν και ο κόσμος το έχει ανάγκη, όπως τόνισε ο ίδιος. Πριν από μερικές μέρες παρουσίασα την καινούργια μου δουλειά, τη θρακιώτικη τριλογία. Είναι τρεις χοροί που έμπνευσή τους είναι η Θράκη, βασίζονται πάνω σε ρυθμούς της Θράκης, χορούς της Θράκης. Ένας μαντιλάτος, ένας ζωναράδικος και ένας συγκαθιστός. Και οι τρεις μαζί αποτελούν την τριλογία της ζωής μου, της καρδιάς μου. Το αφιέρωσα και εμπνεύστηκα από τα κορίτσια της καρδιάς μου. Γι' αυτό έβαλα και τα ονόματά τους. Ο πρώτος χορός, ο μαντιλάτος, τον ονόμασα Σταυρούλα, που είναι η σύζυγός μου. Ο δεύτερος χορός είναι ένας ζωναράδικος που τον ονόμασα Σμαράγδα, είναι η μεγάλη μου κόρη. Και ο τρίτος χορός λέγεται Σοφία, που είναι ένας συγκαθιστός, που είναι η μικρή μου κόρη. Έμπνευση μέσα από την οικογένεια, την ενότητα, την αγάπη. Αυτό έγινε στο προσωρινό στούντιο τώρα, που το ονόμασα και στούντιο καραντίνα λόγω των ημερών μας. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο και άλλες παλαιότερες δουλειές. Πόσο εύκολο είναι μέσα στην πανδημία και με τις δυσκολίες που υπάρχουν με τα πάντα να μπορεί κάποιος να δημιουργεί και να μπορεί να έχει και ένα τέτοιο αποτέλεσμα? Είναι αρκετά δύσκολο, γιατί πρέπει να τα κάνει όλα μόνος του. Δηλαδή να έχω γραφήσει,
να μαγνητοσκοπήσει. Είναι αρκετά δύσκολο στο δικό του χώρο, είναι δύσκολα όλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό ήταν μια πρώτη καταγραφή όλο αυτό που θα πιστεύω θα ακολουθήσει και πιο επαγγελματικά στο μέλλον. Με στούντιο, κάμερες και φυσικά με βοήθησε και με βοήθησαν και φίλοι. Ο Γιάννης Σουνταρίδης, ο φίλος μου μοντέρ, στο μοντάζ. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται αυτά, όσο και δύσκολο να είναι. Εμείς είμαστε, σκοπός μας είναι αυτός, είμαστε καλλιτέχνες, να παρουσιάσουμε την τέχνη, ότι συνεχίζεται. Εγώ προσωπικά από τη Θράκη μας. Ο κόσμος το περιμένει, το έχει ανάγκη αυτές τις εποχές. Φυσικά και το έχει ανάγκη και πιστεύω έχει ανάγκη και αυτές τις αξίες που προβάλλουν όλο αυτού του είδους οι δουλειές. Αξίες όπως αυτή της οικογένειας που είναι μια αξία που την έχουμε διδαχτεί από το παρελθόν. Ας καθίσουμε όλοι και να αναλογιστούμε τι έχουμε διδαχτεί και πού ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Εμείς σαν καλλιτέχνες το παρουσιάζουμε με αυτόν τον τρόπο, με ένα χορό, με τρεις ζωρούς χορούς στην συγκεκριμένη στιγμή. Αυτή είναι η έμπνευση. Αυτό ξεκίνησε από το καλοκαίρι, αλλά τώρα βρήκα την ευκαιρία λόγω των ημερών και έτσι να έχω κάποιο χρόνο και να αφιερώσω και για διάφορα κομμάτια που δεν έχουν βγει. Τα μαθήματα στο εργαστήρι τα κάνετε πλέον? Τα μαθήματα εδώ και τρεις μήνες και έχουν κλείσει. Δεν μπορούν να γίνουν διαδικτυακά. Δεν είναι τελείως ακατάλληλο να γίνουν διαδικτυακά. Πρέπει να υπάρχει επαφή άμεση κιόλας. Και απορώ για ποιο λόγο να είμαστε κλειστά, ενώ οι μαθητές μας είναι ένας και δύο το πολύ, ενώ τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Αυτό είναι λίγο, όχι λίγο, πολύ παράλογο. Εδώ και τρεις-τέσσερις μήνες είμαστε κλειστά. Εμείς που κάνουμε ένα μαθητή και δύο σε ένα χώρο που είναι κατάλληλος για αυτές τις συνθήκες, να παγώσει όλο αυτό που κάνουμε, όλος αυτός ο πολιτισμός, γιατί χρειάζεται. Αυτό που κάνουμε είναι, πιστεύω, λειτουργήμα όσον αφορά τη μουσική και τις άλλες τέχνες. Πέραν αυτού έχουν σταματήσει συναυλίες, έχει σταματήσει αυτό το... Με λίγα λόγια, μουσική χωρίς τον άνθρωπο δεν γίνεται, ή άνθρωπος χωρίς τη μουσική. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν αυτοί που βγάζουν αποφάσεις τέτοιου είδους, ότι χωρίς τη μουσική δεν γίνεται τίποτα. Επαναπαύονται στο ψεύτικο αυτό, μέσω της οθόνης και μέσα του... Αλλά το ζωντανό είναι άλλο, το ζωντανό είναι η αλήθεια. Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και η Σχολή Μονίμων Υποαξιωματικών, στο πλαίσιο της χειμερινής τους εκπαίδευσης και εκμεταλλευόμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, διεξήγαγαν την εκπαίδευσή τους σε χιονοσκεπή εδάφη και υποσυνθήκες δρυμαίου ψύχου το διήμερο 15 και 16 Φεβρουαρίου. Οι εικόνες τις οποίες έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού είναι πραγματικά εντυπωσιακές και φανερώνουν το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των αξιωματικών του στρατού. We'll be right back.
Και πάμε να ενημερωθούμε τώρα για την πρόγνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες και να καλησπερίσουμε μέσω Skype τον Δημήτρη Ευγενίδη, διαχειριστή της διαδικτυακής σελίδας Κερικάνια Θράκης. Δημήτρη, να σε καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Πώς αναμένεται να είναι ο καιρός λοιπόν και το Σαββατοκύριακο αλλά και τις επόμενες ημέρες? Θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα ή θα έρθει πλέον η αναμενόμενη καλοκαιρία? Μετά την κακοκαιρία της Μηδίας και τα χιόνια και τα αρκετά κρύα που είχαμε την τελευταία εβδομάδα, σιγά σιγά ο καιρός βελτιώνεται. Μόνο το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου και προς τα ξημερώματα της Κυριακής περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές, θα έλεγα, άνευ σημασίας, και κάποια λίγα χιόνια πάνω στα βουνά, πάνω από τα 800 με 1000 μέτρα. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά ο καιρός βελτιώνεται και την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλές θερμοκρασίες, γύρω στους 15 βαθμούς, απουσία φαινομένων, δεν περιμένουμε κάτι. Και προς στιγμήν ο καιρός θα πάει έτσι. Δεν φαίνεται δηλαδή κάποια κακοκαιρία το επόμενο 7ήμερο περίπου. Μάλιστα, κάποια ελαφρά βροχόπτωση η οποία θα παρουσιαστεί δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα? Όχι, όχι. Εκτός από το Σάββατο που αναφέραμε και πριν, κάποιες τοπικές βροχές που θα έχουμε αργά το απόγευμα και το βράδυ, δεν φαίνεται κάτι άλλο προς το παρόν. Μάλιστα. Πάμε με καλοκαιρία, καλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του μήνα περίπου. Μέχρι και τα τέλη του μήνα, οπότε μετά αναμένουμε τον Μάρτη. Ας ελπίσουμε να μην βγει το ρητό Μάρτης Γδάρτης, όπως μας έχει συνηθίσει κάθε χρόνο, να βιώνουμε και έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς μόλις πριν από μία εβδομάδα τα περάσαμε εδώ, ευτυχώς χωρίς την δημιουργία σοβαρών προβλημάτων. Μάλιστα, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία δεν τρέμουν για σήμερα Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου αλλά και αύριο Σάββατο 20 του μηνός. Εδώ η ενημέρωσή σας ολοκληρώθηκε. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.rodopi.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.